Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά ξαναβρίσκομαι στο ετήσιο φόρουμ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορική και Επικοινωνιών. Εξ βέβαια, αλλά ηλεκτρονικά και διαδραστικά. Με έναν τρόπο δηλαδή απόλυτα συμβατό με ένα φορέα, ο οποίο εκπροσωπεί τι δυνάμει τη υψηλή τεχνολογία στη χώρα μα. Θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ συμπίπτουν η μορφή και το περιεχόμενο. Στην μα συνάντηση. Είχα αναφερθεί στι κινήσει τι οποίε η κυβέρνηση σχεδίαζε τότε με στόχο το πέρασμα τη δημόσια διοίκηση στην ψηφιακή εποχή. Σήμερα, οι περισσότερε από αυτέ αποτελούν πραγματικότητα και καθημερινού συμπαραστάτε του πολίτη, που εξοικονομεί πλέον χρόνο και χρήμα. Πρέπει να πω ότι αμέσω ή εμέσω η δική σα συμβολή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη. Θεμέλιο τη ψηφιακή αναμόρφωση του δημοσίου αποτελεί από τον περασμένο Μάρτιο ήδη η κεντρική του πύλη, το γνωστό μα gov.gr, το οποίο ήδη συγκεντρώνει 724 ηλεκτρονικέ υπηρεσίε και έχει να επιδείξει έναν πλούσιο απολογισμό. Με στόχο, όπω είχα πει στην ομιλία μου στη Θεσσαλονίκη, να πιάσουμε τι χίλιε ψηφιακέ υπηρεσίε πολύ σύντομα. Μέχρι τώρα έχει δεχτεί 7 εκατομμύρια επισκέψει εξέδωσε 772.000 ψηφιακά έγγραφα. Ενώ διεκπαιρέωσε 6,6 εκατομμύρια άειλες συνταγές και ακόμα 2,3 εκατομμύρια άειλα παραπεμπτικά. Την ίδια στιγμή, οι φορεί του δημοσίου επικοινωνούν μεταξύ του για στοιχεία που πλέον δεν απαιτούνται από τον πολίτη και μπορούν να επικοινωνούν μαζί του χωρί φυσική παρουσία, αλλά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στόχο μα είναι το gav.gr να εμπλουτίζεται διαρκώ όλο και με περισσότερε υπηρεσίε, ώστε να μετατραπεί τελικά στο μόνο ψηφιακό διάβλο επαφή του κράτου και του πολίτη. Την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα, τίθεται σε λειτουργία και η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του GAV.gr, ένα application για έξυπνα τηλέφωνα, ώστε να κάνουμε ακόμα πιο εύκολη την πρόσβαση των πολιτών στι διαθέσιμε ψηφιακέ υπηρεσίε. Φέτο, η πρόκληση τη μετάβαση στη νέα εποχή παραμένει. Με αυξημένη όμω έκταση και ένταση, καθώ τον μετασχηματισμό του κράτου, καλύτερα να πλαισιώσει και η ψηφιακή αναπροσαρμογή του συνόλου τη οικονομία. Μια ανάγκη την οποία ανέδειξε με το δικό τη τρόπο και η γεωνομική κρίση. Γιατί από τη μία πλευρά απέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που έχει η τεχνολογία στην αποτελεσματικότητα του κράτου, ενώ από την άλλη, πολλαπλασίασε την ισχύ τη οικονομική δράση όταν αυτή κινείται γρήγορα και παντού, όταν διεξάγεται δηλαδή ηλεκτρονικά. Η πανδημία λοιπόν εμπλούτισε και επιτάχυνε την εμπειρία μα σε πολλού τομεί. Την άμεση ενημέρωση των πολιτών μέχρι την εκπαίδευση εξ αποστάσεω. Και νομίζω ότι η χώρα έχει κάνει πλέον τα αναγκαία βήματα που θα την οδηγήσουν και στο μεγάλο άλμα. Η ψηφιακή μετάβαση, άλλωστε, αποτελεί και ευρωπαϊκό στόχο, αλλά και κεντρικό πυλώνα του εθνικού μα σχεδίου, όπω αυτό έχει ήδη αποτυπωθεί στην ψηφιακή βίβλο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Η οποία σημειώνει ότι περιλαμβάνει έργα συνολικό ύψους άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Μέρος αυτού του εθνικού σχεδιασμού έχει ήδη ενταχθεί στην εθνική πρόταση που έχει καταθέσει η Ελλάδα για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψη. Μόνο η βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει πάνω από 400 έργα για την υλοποίηση τη στρατηγική για την ψηφιακή Ελλάδα. Και σύντομα θα κυρωθεί και από τη Βουλή η Εθνική Στρατηγική για την Κυβερνοασφάλεια. Στο πεδίο των τηλεπικοινωνικών δικτύων, η δημοπρασία για τα δίκτυα πέμπτη γενιά ολοκληρώνεται σε λίγε μέρε και κινητοποιεί ήδη σημαντικέ επενδύσει που θέτουν τη χώρα μα στην πρωτοπορία τη ψηφιακή μετάβαση. Με την ολοκλήρωση τη δημοπρασία, ο χρόνο πλέον μετράει αντίστροφα, και κάθε εβδομάδα από τι αρχέ του 2021 και μετά τα πρώτα εμπορικά δίκτυα θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται το ένα μετά το άλλο. Ενώ προχωρά με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για ανάπτυξη υποδομών για τις οπτικές σύνες με αποδέκτες πάνω από 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Η ειδική δική θα δείξουμε για την ψηφιακή ενδυνάμωση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα και φοροαπαλλαγές. Για επενδύσεις που θα ενισχύσουν το ψηφιακό προφίλ κάθε ελληνικής επιχείρησης ασχέτως μεγέθους. Η τεχνολογία μετατρέπει το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων από δυναμία σε πλεονέκτημα. Και αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Βλέπουμε άλλωστε τι λύσει που βρίσκουμε για τη λειτουργία του εμπορίου σε συνθήκε πανδημία, χάρη σε ψηφιακέ εφαρμογέ όπω το Clickaway. Στου επόμενου μήνε, λοιπόν, θα αρχίσει η λειτουργία του Ταμείου Φεστό με στόχο να ενισχύσει επενδύσει που αξιοποιούν την καινοτομία και την τεχνολογία. Πρόκειται για πρωτοβουλίε που συνθέτουν ένα εξαιρετικά γόνιμο περιβάλλον για επενδύσει υψηλή παραγωγικότητα σε τεχνολογίε εχμή. Γιατί ο ψηφιακό μετασχηματισμό έχει μεταβληθεί πλέον από εκκρεμότητα σε αναγκαιότητα. Με εφαρμογέ σε κάθε πλευρά τη κοινωνική και οικονομική ζωή, όπω και στο μέτωπο τη υγεία. Ο καθολικό εμβολιασμό, για παράδειγμα, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία μα, για την ανάκτηση τη ελευθερία και τη ευημερία. Και θα απαιτούσε πολύ περισσότερου πόρου, ανθρώπινου και υλικού, αν διαδιαθέταμε τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναλάβουν ρόλο. Το κλείσιμο ενό ραντεβού μέχρι την ακριβή καταγραφή των εμβολιασμών και την πιστοποίησή του. Η τεχνολογία έτσι, χάρη στην κυβερνητική πολιτική, μετατρέπεται σε σημαντικό μοχλό άμβληση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που προκαλεί η πανδημία και οδηγεί σε μια δημοκρατική και συνεκτική κοινωνία. Κλείνω παραλαμβάνοντα το αισιόδοξο νέο. Το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητα και Ανάπτυξη, όπω είναι ο πλήρη τίτλο του. Έχει ήδη αποσπάσει τα επενετικά σχόλια Ευρωπαίων αξιωματούχων και επιστημόνων, ειδικά για τι προβλέψει του σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το σχέδιο αυτό είναι σήμερα το βασικό όχημα για να διανύσουμε γρήγορα την απόσταση που μα χωρίζει από άλλε χώρε, αλλά και το πεδίο για να αναπτυχθούν στην πατρίδα μα πρωτοπόρε εφαρμογέ, που θα δημιουργούνται εδώ, από ελληνικά μυαλά και ελληνικά χέρια. Όλα αυτά βοηθούν την Ελλάδα να γίνει προορισμό επενδύσεων και εργατών γνώσει, όπω ήδη φαίνεται από τη μεγάλη επένδυση τη Microsoft στην Αττική, τη Cisco, τη Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Ο δικό σα ρόλο, συνεπώ, προβάλλει και πάλι καθοριστικό. Εδώ και 25 χρόνια ο σύνδεσμό σα έχει αποδείξει την αξία των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί. Την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα των 260.000 εργαζομένων του κλάδου, αλλά και τη δύναμη των εταιρεών τεχνολογία και επικοινωνιών ω ειδικού πυλώνα τη εθνική οικονομία. Με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 13 δισεκατομμύρια. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Γενικό Διευθυντή του ΣΕΠΕ, ο Γιάννη Σύρο, ένα Έλληνα, είναι ήδη πρόεδρο του Παγκόσμιου Συνδέσμου Πληροφορική και Υπηρεσιών Τεχνολογία. Στο πρόσωπο του, λοιπόν, αξίζει να συγχαρούμε την ελληνική δημιουργικότητα. Είμαι βέβαιο ότι το φετινό φόρουμ θα καταγράψει πολλέ ανίσχυε ιδέε για τη δική σα συμμετοχή στην εθνική προτεραιότητα του ψηφιακού άλματο στην πατρίδα μα. Γι' αυτό και θα περιμένω με ενδιαφέρον τα απορίσματά του. Καλή επιτυχία λοιπόν σε εργασίες του. Σας εύχομαι καλές γιορτές σε όλες και σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα.